Έχουμε την προβλεπόμενη απαρτία. Η επισυνόδο 27 μηνών του Δημοτικού Συμβουλίου παρίσταται 18 αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσουμε. Μια επιστολή του κ. Τσούνη, ο οποίος δεν μπορεί να παρευρεθεί. Σας γνωρίζω ότι για λόγους υγείας δεν μπορεί να παρευρεθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Η κ. Διαμουσία, έτσι. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους σας και καλή πρωτοχρονιά. Μέρος μου και μια ανακοίνωση ακόμα από τον εμπορικό και βιοτεχνικό σύνολο Στερχιάδα, ο οποίο μα προσκαλεί στην προσφυγιάτικη εκδήλωση γουρνοκαταστάσεω που θα προβληθεί 5η 20 Δεκεμβρίου, 2:16 ώρα 19, στην πλατεία Ράση τη Οφίδα Στερχιάδα. Το είχαμε ανακοινώσει και πριν, βέβαια, αλλά τώρα του δώσαμε του τελευταίε την εκδήλωση. Εγώ δεν έχω άλλη ανακοίνωση, ο κ. Δήμαρχος αν έχει κάτι, για να προσφύγουμε. Ο κ. Δημαρχός, Όλοι μας αφορούν το μάθημα.
Αλλά είναι το ξέρει η διαδικασία, η οποία έχει μια δικαστική ξέρει. Διάφορα αναπάντητα ερωτήματα. Αυτή τη φορά το ερώτημα μου αφορά περισσότερο το δήμαρχο και τον αγαπητό φίλο του ξενοφόρου Σιραφό. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τι έγινε εκείνο το ένταμα πληρωμής που υπέρασε για κάτι εργασίες που είχαν να κάνουν με την απολύμανση κάποιων κτηρίων. Γιατί εδώ μέσα μας είχε πει δημόσια ότι λυπάται πάρα πολύ για το παράδειγμα αυτό που έπεσε και μας είπε ότι είναι διατεθειμένος κιόλας να πάρει τα χρήματα από την τσέπη του προκειμένου να μην υποστεί η οικονομική ζημιά ο Δήμος. Οπότε το αποτέλεσμα όλου αυτού του πράγματος τελικά, γιατί είπατε ελάτε την επόμενη στο γραφείο και δεν τα πούμε, αλλά να μας απαντήσει ο κύριος Σιραφός το τι έγινε. Να μην αφήσουμε, γιατί δεν είναι από τα βασικά να πάρει ένα να πάρει ένα λίγο. Αφού μιλάνε λίγο σωστά από μέρες, έτσι. Δεν πήρες να τα πούμε, είναι μια αστιά. Έλα στο γράφι μου, το είπατε. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα. Δεν 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 είναι πρόβλημα. Πήρε τηλέφωνο ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Κωνσταντίνος ήταν στο γραφείο του. Πήγα εκεί. Λοιπόν, ο άνθρωπος αποδέχθηκε να υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει. Εγώ ήρθα σε επαφή με το έργο του κοινοτήτου, εδώ πέρα είναι ο κύριος Μόνιτς, τον Αγίου, ο οποίος είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα με οικογένειες και τέτοια. Λοιπόν, κάποια προβλήματα, ο καθένας, το είναι ο πρόεδρος, εγώ θα τους ονομάσω τον καθένα. Κάποια προβλήματα του καθενός και σε συνδυασμό με κάποια κατηγορία κάποια συγκεκριμένη περίοδο και λόγω της περίοδου των προπορτώσεων που πήγαν έχουν πάει παραπίσω. Είχα και ένα μάλιστα που το έθεσε το ερώτημα του κ. Καρατζούνη τη Βράδα στο δει τι έγινε μαζί με την ιστορία του, εξήγησα, του έλεγα ποιο έγινε. Να, ξέρετε. Είναι έτσι δεν. Όχι ακριβώς όμως, έτσι. Πώς έτσι. Είπες κάποια στιγμή ότι θα γίνει τώρα μέσα στο χειμώνα. Κάνουμε διάλογο. Να απαντήσουμε μετά λίγο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το θέμα είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη, ο άνθρωπος θα το πραγματοποιήσει. Απλά απαιτεί να υπάρχει ξηρασία, όπως τώρα κάνει ώρα. Λοιπόν, και να υπάρχει και η δυνατότητα παρουσία του πρόεδρου. Αυτή είναι μια καλή εποχή. Αυτό και προηγουμένω το είχα θέσει το συζήτησα χάμα τώρα. Εντάξει, η συνέπεια πάντως και από τον Δήμαρχο και από τον Επιχειρηματία ήταν δεδομένη την επόμενη Πέμπτη για 10 ώρα για το γραφείο. Απλά εσείς, αν κατάλαβα καλά, υπογράψατε εργασίες που δεν είχαν γίνει και θα γίνουν στο μέλλον, έτσι. Ο λόγος που υπέρασα, τι θα πρότει. Πήρα τη λέω στους πρόεδρους. Και λέω, παιδιά, ήρθα και κάνα το μήνα, σε λέει, βεβαίως, ήρθα. Κάποια στιγμή, μιλώντας με τον κύριο Στέφανο Μιζού, λοιπόν, ναι, ήρθα και τρεις φορές. Και όταν μου είπε τρεις φορές, τότε πονηρεύτηκα. Λέω, τι τρεις φορές από τη μαζί. Τότε κατάλαβα ότι πρόκειτο ότι είχα μπερδευτεί και θεωρούσα τα συνεργεία της ομαρχίας τα οποία περνάνε τις περιφέρειες, περνάνε για την προσφέρεια για τα νότια και αυτά τα ξέραμε ότι ήταν το συνεργείο των απολυμάνσεων. Και μπήκα στη διαδικασία εδώ στις προσωπές και έκανα στην εκκλησία που νομίζω ήμουν απόλυτα λίγο σε εκείνη τη φάση. Εντάξει, και δεν είμαι διατεθειμένος σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν το έδωσα. Μέχρι να υλοποιηθεί και η τελευταία υποχρέωση του τέτοιου. Απλά στην ουσία δεν έχει υπογραφεί η καλή εκτέλεση εργασιών μέχρι τώρα. Τώρα θα υπογραφεί, αφού τελειώσει. Εγώ επαναλαμβάνω, το υπέρασα και επαναλαμβάνω για την ευθύνη των πράξεων. Εγώ δεν παίρνω θέμα για να μιλήσω. Επαναλαμβάνω, το υπέρασα και επαναλαμβάνω την ευθύνη.
Αν αυτό δεν γίνεται αντιληπτό το σχόλιο, δεν το σχόλιο. Μπορεί να καταλάβει να καταλάβετε. Γιατί ήταν και η παρουσία μου η συζήτηση, κύριε Γκέτσι. Και κάποιος πρόεδρος, στον οποίο είχε πάει και όταν του πήρε τηλέφωνο ο κύριος Σιράφος, του είπε ότι δεν ήρθε τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε αυτός, μα δεν πήγα λέει από εκεί και πήγα από εκεί, μέχρι εκεί στο σπίτι του Τάδε, στο σπίτι του Τάδε, δηλαδή συγκεκριμένα πράγματα. Και κάπου πρόεδρο είχε, δεν ξέρω, για τον λόγο, σβήθηκε. Αυτό ομολόγησε ο κύριος Καρδίδης. Αυτό είπε, δεν ήταν σε δύο χωριά, ούτε σε τρία. Έγινε ένα μέρος, δεν πατήρα. Έγινε ένα μέρος, έγινε ένα τόσο με εκατό. Αφού λέει, δεν κρυμμένει μέχρι να γίνει. Άρα δεν πληρώνουμε μέρα πριν γίνουνε. Χρόνια πολλά για την Πάνα. Τελειώνει το 2016 και έχω κάνει αρκετές προτάσεις. Τελειώνοντας, θέλω εδώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημάρχε, να κάνω άλλη μια πρόταση η οποία έχει να κάνει με το Δημοτικό Συμβούλιο και με την κάλυψη τη διαδικτυακή. Θα παρακαλούσα όλους τους συναδέλφους και εσάς και δημότια, να έχουμε τη δυνατότητα οι πολίτες οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι τους μέσα στο διαδίκτυο να παρακολουθούν τις συνεδρίες. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό όσο να πούμε λιγότερα για να ξέρουμε και να ξέρει όλος ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει εδώ μέσα. Γιατί αλλιώς βγαίνουν οι συνεδριάσεις προς τα έξω, αλλιώς υπάρχουν και ξεκινώντας από πολύ πρόσφατα περιστατικά, δεν θα ήθελα να πω να αναφερθώ, καλό θα είναι όμως να ευθυνθεί η πρότασή μου να μπορούμε, όπως και άλλοι δήμοι, έχουν σε χρόνο μηδόν live ανακάλυψη μέσα του διαδίκτυου. Θα παρακολούσα τον κύριο Δημάρχη να τον υποστηριχθείτε κάτω στην πρότασή μου. Ευχαριστώ. Εξελέγεται αυτή η πρόταση του Συμβουλίου, τέτοια πρόταση προς παρά. Θα πρέπει, τέρμα ζωή, είναι καλό είναι αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο το οικονομικό πρώτα. Να δούμε τι θα μας κοστίσει, τι ακριβώς χρειάζεται. Μπορεί με θετικό έστω. Είναι πολύ φθηνό. Πάρα πολύ φθηνό. Εγώ το λίγα τσίγα, λίγα τσίγα. Να σας καλύψω. Το έχω κουβεντιάσει. Το έχουν ομολογήσει κάποια στιγμή, αλλά κάπου τους κοντάψαμε και στον Κομμουνιστικό Προεδρήματο και έχει κάποια τεχνολογία. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε έτοιμοι. Το έχουμε κουβεντιάσει με τον κ. Τζαγκέφη, τι να το ξεκινήσουμε. Κάπου κοντάψαμε. Είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας, μπορούμε να το προχωρήσουμε. Αλλά δεν έχει κάποια πολύ μεγάλη πράγμα. Μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, όντως υπάρχουν προβλήματα, αλλά τα προβλήματα είναι για να ξεπληρώνονται. Θέλουμε να τα ξεπεράσουμε. Υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν έτσι, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι άνθρωποι που βρίσκονται στα σπίτια τους να έχουν την άποψη των δημοτικών συμβουλίων. Έτσι, είναι που έχουν και πρέπει να το κάνουν. Να ξεπεραστούν να σπίσουν τον κύριο Γκέτσι. Χρόνια πολλά και καλά, επομένως, συναδέλφους, στους συμπολίτες μας, στους συμπατριώτες μας, και να ευχηθώ από τώρα καλή χρονιά και να είναι χρονιά με υγεία, ειρήνη και δημιουργική για μας εδώ και για όλη τη χώρα. Κύριος Κατσίκας, καλά έκανε και το έθεσε, αλλά αυτό γιατί δύο χρόνια πριν. Ξέρετε τι έχασε ο Δήμος Μακρακόμης από την έλλειψη πολιτικής βούλης της παράταξης μας. Ένα στεφ που παίχθηκε παντού, φάθηκε. Όλες οι εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα θάφτηκαν. Ήρθαμε πρώτα έκτημα στην έκθεση Λαμίας. Δεν έγραψε κανένας τίποτα, δεν παρουσίασε κανένας τίποτα, αλλά εκείνο που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι ενώ είχαμε καθολική συμμετοχή στην τελευταία λαμπαδονομία να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες από μαθητάς, εκπαιδευτικούς, ιδιώτες και αυτοδιοικητικούς, αν εξαιρέσω την κυρία Βορμόδο, που έγραψε το λαμιακό τύπο, και μπράβο της, λέγοντας την αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση ότι πρέπει να μας ενώνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις,
Εμείς χάσαμε την ευκαιρία να κάνουμε το κοινωνικό πρόσωπο, όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι και σε πολλά άλλα, του Δήμου μας προς όλη την επικράτεια. Διότι δεν είναι ο Δήμος της Μπιζέρκης ή της Οστρατεφίας. Δεν είναι ο Δήμος με την ενεργητική εικόνα της κλοπής των αρχείων, που και ήταν υποέλεγχο δημόσιο έλεγχο, τους ΔΟΕ κλάπηκαν. Δεν είναι ο Δήμος αυτός που παρακολουθούμε εδώ, τον μετατρέπουμε το Δημοτικό Συμβούλιο σε σκυλοκαρδιάδες, συγγνώμη για την έκφρασή μου, γιατί πολλές φορές εκεί οδηγούμαστε, χωρίς να παράγουμε πολιτική επίλυση των προβλημάτων. Έχουμε ένα Δήμο με κοινωνικό πρόσωπο που υποστηρίζει τον πολίτη και δυστυχώς αυτό δεν βγήκε προς τα έξω. Και το χρεωνόμαστε συνολικά ως παράδειξη και ως Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά έφερε ο κύριος Κατσίκας στο αυτό το θέμα. Πολύ σωστά συμφώνησαν και οι προλαλήσεντες. Αλλά τουλάχιστον έπρεπε να έχετε την πολιτική γενοψυχία να πείτε ότι αυτό το θέμα το έχει φέρει η εξωτερική αντιπολίτευση το 12, το 13, όπως έχει φέρει και τη γραμμή του Ελληνικού Δημότη, τον κύριο Μποτογιώργο, στις δύο πρώτες φορές απερίφθη από εσάς και την τρίτη, όντως όπως είπε ο κύριος Σιριατής, είπα θα το δούμε, θα το προλογίσουμε. Αυτό έγινε το 13, το 14, έκτοτε δεν τροποχωρίζεται, το θεωρούσαμε εμείς περιττό να το ξαναφέρουμε πάλι. Το έφερε ο κύριος Σιριατής, εμείς θα συμφωνήσουμε κύριε Κασίκη πράγμα. Αλλά όταν το λέμε ότι έχει έρθει στο παρελθόν και δεν έχουμε προσπαθήσει, καλά τα ένα λέμε, τώρα και τι το φέρνουμε. Το ήξερα το να ευχηθώ και εγώ και η σειρά μου χρόνια πολλά να είναι καλύτερο το 2017. Το 2016 πέρασε με πολλά προβλήματα. Προβλήματα που συνεχίζονται και ακόμη σήμερα. Και δυστυχώς παρά τη συνένεση που υπάρχει και τα προηγούμενα. Δυστυχώς για άλλη μία φορά, θέματα που έπρεπε να έχουν έρθει στο Συμβούλιο και να έχουν προηγηθεί πριν την έλευση του νέου έτους, δυστυχώς ακόμη δεν έρχονται. Δεν έρχονται διότι δεν σκύβουν κάποιοι επάνω να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, πέρυσι δημιουργήθηκε σοβαρό πρόβλημα και βάζανε τις επιτροπές να υπογράφουν παρανόμως, και το λέω παρανόμως, όχι παράτυπα, παρανόμως πλέον, διότι πλέον θα μιλάμε με τις λέξεις αυτές που πρέπει να μιλάμε και να διαπράττουν αδίκημα και ψευδείς βεβαιώσεις παράβαση καθήκοντος, γιατί πέρυσι, ενώ παίρναμε κάψιμα, ενώ κάναμε αναθέσεις τον Ιανουάριο μήνα, δεν υπήρχαν επιτροπές. Είχα πει 10 φορές σε εσάς κύριε Πρόεδρε και σε όλους οι επιτροπές οι επιτροπές. Έτσι το 16, λίγη χρονιά αύριο, οι επιτροπές για το 17 δεν υπάρχει καμία. Εάν πιάσει ένα χιόνι 1, 2, 3, 4, 5, 6 ή να βάλουμε κάψιμα στα αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να βάλουμε κάψιμα στα αυτοκίνητα, διότι οι επιτροπές υπαλλήλων δεν υπάρχουν. Οι επιτροπές σταματάνε και λείπουν και των υπαλλήλων και των δημοτικών συμβουλίων 31 το 10 το βράδυ. Κάψιμα δεν μπορούμε να βάλουμε. Εάν έχουν τα χιόνια σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία ανάθεση, δεν υπάρχει επιτροπή παραβολής. Και αυτά και άλλα πολλά μπορούμε να δούμε, αλλά θα συντονίσουμε για τον χρόνο. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ότι πλέον δεν είναι τα εποχές ίδιες όπως ήταν και πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω κάτι. Και μπορεί να υπάρξει να έχει και κάποια εγκύκλωση, την οποία δεν μου έχει χρήσει την αντίληψή μου. Κύριε Πρόεδρε, και εσάς είναι το ερώτημα. Μπορεί να μου έχει και εγκύκλωση, δεν έχει χρήσει την αντίληψή μου. Έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου έχει καταργηθεί πλέον και δεν κάνουμε. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο θέμα, έγκριση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου, τον τελευταίο χρόνο, το 2016, που κοίταξα στο αρχείο μου όλες τις προσκλήσεις σήμερα, δεν ήμουν και το 15, δεν πήγα στο 15, δεν είχα χρόνο, δεν υπάρχει καμία. Δηλαδή τα συμβούλια που έχουμε κάνει το 2016 είναι όλα άκερα. Τα πρακτικά είναι όλα άκερα. Όχι, 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 όχι
για τους τίτλους. Κυρία Ελένη, για τους τίτλους. Θα σε έβαλα στον κύριε Ελένη. Τι έγινε. Για να καταγραφούν και στα γραφικά
είναι δημοκρατικός όταν πρόκειται να πάρει και συντηρητικός όταν πρόκειται να δώσει. Και το παρακολουθώ αυτό, βλέπω πολλούς δημοτικούς συμβούλους να απειλούν τους άλλους όταν είναι εκτός αλλούς, αλλά όταν τους αναπτύσσουν τα αρμοδιότητες και κάνουν εντάπες, να φταίνουν οι υπηρεσίες. Προσωπικώς, κυρία Σκαλάδη, να είστε ενημερωμένοι, ήταν πρώτη ζητή μας να γίνει η Επιτροπή Τριμελής για να κάνει καταναλωγή των χρημάτων των πιβωτών, γιατί δεν είναι ούτε δικά μας, ούτε της μελοσυνδικάς σας. Αξιολογώντας τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και όχι μόνο. Δεν έγινε το 2016 αυτό, και αναφέρομαι και στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και στα μέλη. Έγινε ρουσιοτολογικά, όπως γίνανε πριν. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος τώρα, να σταμάρουν 17. Ενώ δεν έχει πάρθει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και αν εγώ δεν θυμάμαι καλά, να με διαψεύσετε, να επιχορηγούμε τους συλλόγους που πραγματικά προσφέρουν πολιτιστικό έργο. Είναι έτσι, κύριε συνάδελφοι. Και εδώ ένα χρόνο μετά εξακολουθούμε να λέμε για ψηφαλάκια και δεν στέλνει. Η Επιτροπή λέει να κάνει τα δουλειά της, διότι όταν ρωτήσω τον πρόεδρο, δώσε μου σου παρακαλώ το έγγραφο που αποστάλλει στο σύλλογο που έχει αντιγραφό. Ποιος είναι η γραμματέα, κουράζει κανένα παιδί από τα χρόνια. Φταίνει η γραμματή και δεν υπάρχει σε ίδια. Ποιο είναι η δική για τον τόπο. Άμα να πάμε στι καταδηλώσει προ τον πρόεδρο, δεν γραμματίζει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα. Στα χρόνια τώρα δεν τα κάνω. Για να μου δείτε παραγγείλετε. Η Επιτροπή ορίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο του 2009 και ψηφίσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, ακούστε κύριε Δημοτικό. Τι έργο Για πρώτη φορά, για να τα ακούσω και να το γνωρίσω, θα πάρουν επιχορήγηση περίπου 30 σύλλογοι για πρώτη χρονιά στα τόσα χρόνια. Γιατί καθίσαμε, συμμετείχαμε και δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Όλοι οι Επιτροποί. Εάν κάποιο. Για τον άνθρωπο πει τα λόγω, εμείς αρχείο δεν έχουμε σαν επιτροπή. Ούτε γραμματεία έχουμε, ούτε κομπιούτερ, ούτε διευθύνσεις, ούτε τίποτα. Να βοηθήσουμε την κατάσταση, πήγαμε να ξεπροκάλουμε κάποια πράγματα. Και μέχρι προχθές, ακόμα και μέχρι σήμερα το πρωί, χέρι με χέρι, καρδιά τα πηγαίνουμε στον επίτροπο ή στις υπηρεσίες για τα ειδήσεις, στους συλλόγους για τα φέρουμε. Μην πληροφορούμε τώρα την επιτροπή. Ακούστε λίγο. Είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Πέρυσι όμως, πέρυσι, το 2016 δεν πήρε κανένα σύλλογος. Φέτο παίρνουν όλοι οι σύλλογοι. Ένας, δύο, ναι, μπορεί να μην πήραμε. Θα σας πω κάτι. Ξέρετε ότι οι τέσσερις σύλλογοι δεν κατορθώσαν να φέρουν τα χαρτιά και δεν τα βάλουν με την κύριση του και δεν μπορέσαν να φέρουν τα χαρτιά. Σε αυτά θέλει και η Επιτροπή. Σας παρακαλώ τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να την παράτηση σε αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα πιστεύω ότι έχει μια καλή αρχή. Κάτι αρχή και δύσκολη. Υπάρχει το 17 και ακόμα καλύτερα. Και μπορούμε να πούμε ότι εμείς δουλέψαμε αυτό που δουλέψαμε. Ας έρθει κάποια άλλα που έχουν γίνει η Επιτροπή να προχωρήσουν περισσότερα ακόμα και καλύτερα. Τα τουρκία σα, τα τουρκία σα και τα το Θεό, το Θεό. Η δημόσια διοίκηση υποχρεούται να ενημερώσει του πολίτε και προκειμένου του δημότε μα, είτε αφορούν τα επιδόματα πρόνοια ή οποιασδήποτε άλλε διαδικασίε, για του όρου και προποθέσει, όπω και του συλλόγου. Ανεξαρτήτω το που υπάρχει ο πρόεδρο, αρκεί η άνδρα του συλλόγου να είναι εντό των διοικητικών νοσοκομείων. Ομοίω όμω η υποχρέωση των συλλόγων ποια είναι, να ενημερώνουν κάθε φορά το Δήμο για να τηρείται το αρχείο για τα πρόσωπα που εναλλάσσονται, για να μην πηγαίνουν οι επιστολέ σε τρίτα πρόσωπα προηγουμένων ετών. Διοικήσεων προηγουμένων ετών. Το βιώσαμε αυτό σε θέματα πρόνοια, το βιώσαμε αυτό σε άλλα πράγματα και το λέω μόνο και μόνο για να ακουστεί. Γιατί ξέρω ότι θα ακουστεί. Θα πρέπει να δηλώνεται τα νέα διοικητικά συμβούλια που προκύπτουν ανά διετή εκκληρία στου φορεί, του πολιτιστικού και του κοινωνικού που έχουν έδρα στο Δήμο μα. Όσο για εμά, χρέο μα είναι να ενημερώνεστε όλοι οι πολίτε για του όρου και προποθέσει αυτά που υπαγγείλουμε. Μίλησε για ψηφαλάκια. Κύριε Τζιβελέκα, αν λέγεται την παρουσία, αναφέρομαι σε εσά. Επειδή είναι η τρίτη φορά που μιλάτε ότι η Επιτροπή ασχολείται με ψηφαλάκια. Σ' ό,τι με αφορά. Καλύτερα, δεν τα ξαναλέω. Δεν τα ξαναλέω. Όχι, δεν τα ξαναλέω. Το είχα πει τρεις φορές. Όχι, συγγνώμη. Μα δεν τα ξαναλέω. Επιτρέψτε. Εντάξει. Λοιπόν, θα χρηματοδοτούνταν ανάλογα με το παραγόμενο του αέρα του πολιτισμού και τα λοιπά.
εδώ όταν ψηφιζόταν, διατυπώθηκε ένα σκεπτικό τη ύπαρξη, τη στήριξη και τη προσπάθεια στήριξη και ύπαρξη των σωματείων. Και είπαμε ότι αν κάποιοι τέλος πάντων σήμερα δεν είναι τόσο παραγωγικοί, πρέπει να παραμένουν ανοιχτοί οι σύλλογοι, ώστε στις εποχές που ζούμε και δεν είναι νέοι άνθρωποι, δεν έχουν πού να διαμετέψουν τη δραστηριότητά τους, να μπορούν να πάνε εκεί. Λοιπόν, εκεί αυτός ήταν και ο λόγος που παραβλέψαμε λίγο την παράμετρο παραγόμενο έργο. Ένα, ό,τι αφορά τώρα τα ψηφαλάκια, όταν μιλάτε σε μένα, μιλάτε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει ποιοι είναι οι πρόεδροι του συνδυασμού του δικού μας ή του οποιοδήποτε άλλο, και που είναι αδιάφορο. Σε μένα θα μιλήσει και ψηφαλάκια. Έχετε δει πολλούς σαν και εμένα. Ή αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Βονιατζής, σε μένα βρέθηκε άνθρωπος ποτέ να πει εδώ μέσα να πει ότι εγώ έκανα αυτό το λάθος και αναλαμβάνω την ευθύνη μου και πάει και ο πώς το λένε, τα μέσα εδώ πέρα, τα πόρτα και γράφει. Α, μήπως το έκανε αυτό, μήπως το έκανε για να γίνει αντιδήμαρχος. Νομίζω ότι είναι τίτλη τιμή σε αυτή για μένα. Δώσε το Θεό, είναι καλυμμένος από όλα. Δώσε το Θεό. Αυτά που μου είχε εμπιστευτεί η πατρίδα με τώρα, σε πολύ λίγου θα είχε εμπιστευτεί. Λοιπόν, για να διεκδικώ τέτοια μικροαξιώματα και να μπαίνω στο στόμα του καθενό. Και μην ξαναπείτε ένα για ψηφαλάκια, ούτε μην να διεκδικώ. Θα βρεθεί ένα να μου πει ότι τον έπεσε και του παψήφισε. Έτσι, πρέπει, λέει την όλη περιοχή γνωστή. Σα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, προσωπικό. Να απαντήσω αυτό που μου είπατε. Ακούστε κύριε Σιράβο, δύο-τρία χρόνια από εδώ δεν σας κάνω. Τώρα δεν σας κάνω. Εγώ δεν σας προκαλώ, διότι αν εγώ προκαλέσω, σας το έχω πει και τα κυβεία, δεν θα είναι ποτέ στα πράγματα. Εμένα μην μιλάτε ούτε για ψήφους, ούτε για κρύους. Εδώ δεν είναι ούτε στρατός, ούτε πορεία, ούτε πρωτοβουλία. Εδώ παίρνουμε αποφάσεις για να κρίνουμε το δικό. Τελεία και πάρα. Αναλάβατε επί του δικαίου να αξιολογήσετε και να βοηθήσουμε. Αυτό σας είπα. Τα θέματα δεν είναι δικά σας, ούτε δικά μου. Είναι το δημοτό. Έχετε ευθύνες σαν επιτροπή και εγώ είμαι και ο φίλος μου ο Γιώργος ότι ερώτη του Γιώργος. Μα ο κύριος Γιώργος ετοιμάζει παρέντες αυτό το λόγο. Διότι σας φέραμε πρώτα, την ψηφίσαμε όλοι με κάποια δεδομένα. Όποιος θα πιστεύει να πει. Γιατί αυτό το δεδομένο καταλήξατε να δουλεύετε χειρότερα από πριν. Και είναι γεγονός. Και δεν αμφισβητείτε ότι από την Επιτροπή Αλληλεγγύη Σύμβολη ένα πρόεδρε μεγάλη τάξη φέρνει τα χαρτιά σου κάρα με θέση σου κάρα μας. 700 ευρώ. Δεν κάνω λίγο ξενοφόρο. Εάν με ρωτήσετε όμως επειδή εγώ σας ξέρω, προσωπικά σου πιστεύω δεν το κάνω εγώ. Προσέξτε τι σας είπα. Σας ξέρω πολύ καλά. Λέω λοιπόν, προσωπικώς αν ρωτήσω κάποιος από ό,τι ξέρω αυτό, δεν είναι στην κουλτούρα να το κάνει. Για καταλάβω, ξέρω. Όταν όμως το συζητάμε, συζητάμε για το σκουσιοκόπιο γέννημα. Αυτή είναι η διαφορά του μέρους. Τα ψηφαλάκια λοιπόν έχουν να κάνουν με όλο το δημοτικό σχολείο που διαχειρίζεται χρήματα. Εντάξει, εσείς το τρίτο πήρατε τηλέφωνο. Δεν είναι εγώ το πήρα τηλέφωνο. Θα πρέπει λοιπόν όμως να αξιολογούνται οι εκδηλώσεις και να μην παίρνουμε 500 ταρίδια, 500 κουρκιά, 500 ιδάν, 500 αγούδες και αγούδες, δεν είναι το ίδιο, διότι σε αδικούμε αυτούς που πρωτοστατούν στα πολιτιστικά. Αυτό σας είπα όμως έλεγε το και από τι ήταν η πρωτοστατά του και δεν νομίζω να διαφωνείτε. Ένα λεπτό και την δεν διαφορήσατε σε ό,τι με αφορούσε. Όταν μιλάτε για την Επιτροπή και το παντρέλετε με τα ψηφαλάκια, προφανώς ο συγγενός είναι για όλους. Για όλους. Για όλους. Για όλους. Για όλους. Ένα εξήγη σαν να σας λοιπόν, ένα λεπτό. Αλλά είναι κατόπιν εορτής, ο τόνος γίνεται. Μα δεν θα πει, δεν θα πει. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεύτερο. Σε ό,τι αφορά την επιχορήγηση. Αυτούς οι οποίοι θεωρείτε εσείς ότι έπρεπε να επιχορηγηθούν και περισσότερο, επιχορηγούνται. Με άλλο τρόπο. Δηλαδή, όταν καλύπτουμε ένα σωρό πώς το λένε, δίνουμε ένα σωρό χρήματα για κάλυψη, πώς το λένε στα αγόρια, για τις κρυφές κάλυψης και τα λοιπά, αφενάς και εποφελία, εποφελία, και όλων πηγαίνουν. Αυτά είναι πλέον χρηματοδότηση για τα συγκεκριμένα συνεργεία τα οποία, σωματεία τα οποία υπολογίζουν. Λοιπόν, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Έχουμε κάτι πρόεδρε.
πέρα το σοβαρό της υπόθεσης δεν είναι να ερχόμαστε στο ΔΣ και να λέμε μύθους στο εσώπο, να ρίχνουμε και ένα φορατό, να διαβάζουμε και ένα απόσπασμα από ένα ανέκδοτο βιβλίο μας. Εδώ το σοβαρό είναι όταν βγαίνουμε στο Συμβούλιο και υπογράφουμε και λέμε ότι συγγνώμη κύριε, μιλάω. Σας παρακαλώ. Εδώ το σοβαρό της υπόθεσης, αγαπητέ κύριε Ξενοφόντα, είναι ότι ερχόμαστε στο ΔΣ, το οποίο υπάρχουν πρακτικά και καταγράφονται και λένε ότι παρέλαβα και πληρώθηκε ένα τιμολόγιο και δεν γίνανε εργασίες. Και όχι μύθι του εσώπου και τα αποθέματα της ζωής σας. Να μην απορρείτε λοιπόν που εγώ έκανα την ερώτηση αυτή. Δεν είναι ούτε προσωπική ούτε τίποτα. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας και του τρόπου διακυβέρνησης της δημοτικής σας αρχής. Και γι' αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, εξετάζονται άπαντες από διάφορες ανώτερες αρχές. Και μάλιστα θεωρώ ότι είστε πολιτικά αφελείς να ζητάτε το λόγο σε μένα γι' αυτό, έτσι. Πολιτικά αφελείς είστε. Γιατί μπορούσα να το περνάω και να το πω πολύ περισσότερα. Να ζητήσω αντίγραφο των πρακτικών και να πω στην οδό που γνωρίζω πολύ καλά. Σας παρακαλώ τότε. Λοιπόν, για να κλείσω και εγώ, λοιπόν, τώρα, αν εγώ μπορεί να είμαι πολιτικά, μπορεί να είμαι αφελής, έτσι, αλλά αυτό δείχνει όμως και το μέγεθος της γνώσης, λειτουργίας του συστήματος που έχετε κι εσείς και στρέφεστε εναντίον μου με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα άλλο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Αμέσως θα δείχνει μια συζήτηση με αφορμή μια ερώτηση της κυρίας Καρλάδη για τον Οικονομικό Συλλόγο γιατί δεν πήρε λεφτά και τέθηκε το θέμα της Επιτροπής. Και από ό,τι κατάλαβα, εδώ γίνονται πράγματα έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την Επιτροπή, υπονοούν συλλόγους οι οποίοι χρηματοδοτούνται με άλλο τρόπο. Τι είναι αυτά κύριε Σεράφη, τι εννοείτε, τι συλλόγους υπονοούν ο κ. Τσεμπελέκας που χρηματοδοτείτε εσείς με άλλους τρόπους και εμείς δεν πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό είπε. Άμα είναι να το βάλουμε στο βίντεο. Είπε ότι αυτούς τους συλλόγους που υπονοείτε ξέρετε ότι τους χρηματοδοτούν με άλλους τρόπους. Θα βάλουμε το βίντεο. Δηλαδή, εμείς εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο τι είμαστε. Τι είναι αυτοί. Ας πας στο σπίτι, τι είναι εδώ πέρα να ξέρουμε. Γιατί θα φύγει ο κόσμος από εδώ και θα λέει ότι ο κύριος Σιράφος χρηματοδοτεί συλλόγους που υπονοεί ο κύριος Τζεμπελέκας. Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα. Τώρα άλλο να μην απαντήσει, εσύ ας απαντήσει ο κύριος Τζεμπελέκας. Τι εννοώ. Όχι, ο κύριος Τζεμπελέκας δεν κατάλαβε. Εγώ δεν κατάλαβα. Τον ρώτησα εγώ τον κύριο Τζεμπελέκα. Λέω τι συλλόγος εννοεί και μου λέει λίγο δεν ξέρω πολύ. Το δεύτερο. Το δεύτερο.
πρώτη είναι ακόμα και οικονομική εκδοχή. Δικαστικό συμβάσμα του Δημοκρατικού Δήμου Καμπόμιση. Το πρώτο είναι αυτό, δικαστικό συμβάσμα του Δημοκρατικού Δήμου Καμπόμιση. Και εσύ συμφωνήσει το πίσω. Το δεύτερο είναι η έναρξη στον πόλεμο του έσπατου του δράση και την οπτωμένη διαθήκη στον πόλεμο των αγροτήτων με σκοπό την προμήθεια έξυπνων ηλιακών κάλων για την ανάπτυξη τη πάνω τη τουριστή συλλογή σαν κόσμο και την οπτωμένη του λίγου μα. Και μπορούμε να συζητήσουμε. Αυτά είναι σοβαρά. Το δεύτερο είναι η εισήγηση. Υπάρχει εισήγηση, αν μου επιτρέπει το δεύτερο. Η Ατομία 12 είναι η μέρα καταληκτική για την υποβολή πρόταση. Οπότε την πήραμε, ξέρετε. Εμείς την εισήγηση την έφτιαξα μέσα σε μισή ώρα και την έστειλα από την Αθήνα. Είχα και πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Θέλετε να τη διαβάσω. Κατά του Δήμου Ακαπόμης, του Μονογλές Πρωτοδικείου Αθηνών,
ειδικά η διεθνή προσωπικά με το 2016 και με την αναβολή 11 πρώτου 2017. Την αναβολή αυτή υποστηρίζεται στο άρθρο 601 του αστικού κώδικα. Η εταιρεία νομίμως ζητεί την καταβολή αποζημίωση τη κρίση για το διάστημα από 18 Δευτέρου 2014 έως 31 Απριλίου 2015, δηλαδή για το διάστημα κατά το οποίο ο Δήμος πράγματι κατήχε και έκανε χρήση του πράγματος μετά τη συμβατική λήξη της μίσθωσης και μέχρι όσο αυτό επιστράφηκε. Σε επίλυση της ανωτέρων διαφοράς και προς προφανή ωφέλεια του Δήμου και των υπηρεσιών του προς τους δημότες, προτείναμε στην ανάγουσα ιδιοκτησία του μηχανήματος η εκείνη απεδέχθη να επιλύσουμε με δικαστικό συμβιβασμό την εκκριμή διαφορά μας ως εξής. Πρώτον, να συζητηθεί η αγωγή παρόντος του Δήμου και να εκδοθεί δικαστική απόφαση περί της επιδίκασης των πράγματι οφειλωμένων εσωμάτων, αφού η χρήση και η ωφέλεια που αντιλαμβάνεται στην αγωγή όντως υπήρξαν, ώστε να καταβληθεί το ποσό των συνολικών 118.711 ευρώ, που θα είναι το τελικό ποσό στο οποίο η εταιρεία δηλώνει ότι περιορίζει. Σε αυτό το ποσό των 118.115 είναι η τιμή αγοράς και 13.000 είναι ο φόρος της δωρεάς. Έτσι προκύπτει το ποσό των 118.711 ευρώ. Ταυτοχρόνως η εταιρεία θα μεταβιβάσει στο Δήμο κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή και χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση του Δήμου το νέο πλέον σύγχρονο τύπου είτε το μηχάνημα είτε το CX. Με τον τρόπο της πύρης. Με τον τρόπο αυτό επίλυσε στις διαφοράς του Δήμου στην λίνια υποφυλός για το ρίτο του κόμμα της των αξιώσεων της Γιώργη Τρέκα. Με τον τρόπο αυτό επίλυσε στις διαφοράς του Δήμου στην λίνια υποφυλός για το ρίτο την υπόθεση των αξιώσεων της Γιώργη Τρέκα, δεδομένου ότι με την εξόφληση της δικαστικής απόφασης αποκτά νέο και σύγχρονο κομματολογικό μηχάνημα χωρίς δαπάνη κρεβάτων και την επιβεβαιωμένη κάλυψη των αναγκών του. Επειδή για τους ανωτέρους λόγους κρίνεται έμπλεκτη και συμφέρουσα η προπεριγραφή σας διαδικασία για το Δήμο υπό τις δημοκρατικές συνθήκες, με προφανή ωφέλεια για το Δήμο, αφού αν δεν υπέρχει δικαστικό συμβασμό, το αποτέλεσμα της ουσάρων δίκης θα είναι μεταβεβαιότητος η επιδίκαση προηγουμένων με τη σχετική αγωγή ποσού σε βάρος του Δήμου για μεσοποσμίωση χρήσης. Χωρίς εντέλει ο Δήμος να αποκτήσει την κυριότητα του ελληνικού μηχανήματος. Αυτή είναι η χρηματοδότηση του Δημοτικού Συμβούλου. Συμφωνοδοτεί λοιπόν ο Δημοτικός Σύμβουλος για την επίλυση της ουσιαστικής υπόθεσης με δικαστικό συμβασμό. Καλησπέρα σε όλους και πριν από όλα. Κύριε Δήμαρχε, εφόσον είναι πιο νέο το προσάρτη εδώ, το θέμα είναι παλιότερο από ό,τι θυμάμαι. Και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις πριν προχωρήσουμε στη ψηφοφορία. Η εταιρεία ουσιαστικά από ό,τι γράφεται εδώ και διαφέρεται ότι ζητάει κάποια χρήματα για τη χρήση του μηχανήματος. Το οποίο από τις πληροφορίες που το χρησιμοποιούσαν πόσο ένα χρόνο, 11,5 μήνες. Τα χρήματα που ζητάει για τη χρήση πόσα είναι. 70.000. 70.000, οπότε δίνουμε τα 70.000 και τελειώνει η υπόθεση και δεν έχουμε κάνει. Yeah. Η μία είδηση. Το πρώτο. Yeah. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο εισηγείστε εδώ, να του δώσουμε 118. Yeah. 120 θέσεις. Θα σας εξηγήσω. Δεν θα του δώσουμε 50 πιο πάνω. Θα πάρουμε ένα καινούριο. Με συγχωρείτε λίγο, είναι με συγχωρείτε που διακόπτω, δεν είναι 118 τελικά, διότι περιλαμβάνονται 13.000 ευρώ που είναι ω φόρο, που όμω επειδή ο Δήμο εσφαλμένο έχει γραφεί, είναι δημόσιο, είναι νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, δεν εμπίπτει στη διάταξη τη περιφόρου. Άρα 118 μείον 13. 105. Δεν κατάλαβα. Όχι, όχι. Όχι. 105. 105. Υπολογίστε 105. Και δέτε εδώ το σπάνιο για το καινούριο μηχάνημα. Όχι αυτό που χρησιμοποιούσα. Το 2016 αντίστοιχο το ίδιο μηχάνημα, το ίδιο καινούριο. Όχι αυτό που χρησιμοποιούσα. Όχι, όχι. Αυτό θα το πάρει η εταιρεία. Θα το πάρει η εταιρεία. Το μηχάνημα αυτό βλέπω εδώ έχει κάτι κενά. Δεν μα λέτε πόσο καμία. Τα κενά. Δεν είναι για τον αρχό κρυσίου και αυτά.
Αυτό το θέμα, ως δικαστικός συμβασμός... Δεν γίνεται.